Αγιασμό υδάτων περίμεναν, αγιασμό υδάτων δεν είδαν όσοι βρέθηκαν στο λιμάνι του Ηρακλείου. Η τελετή ακυρώθηκε λόγω της κακοκαιρίας. Παρ' όλα αυτά, βουτυχτές εμφανίστηκαν και καθώς δεν υπήρχε σταυρός για να μαζέψουν από το νερό, έκαναν οι ίδιοι το σχήμα του σταυρού στα νερά. Με δίχως ψάλτη και παπά, θες κουζουλάδα πέτο. Μα μη στα Θεοφάνεια μπήκαμε και φέτο. Πραγματικά χρειάζεται θάρρος για αυτό που έγινε. Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά, σε όλους. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Και πάνω απ' όλα φώτισε σε όλους μας. Ωστόσο, ο αγιασμός από τον Αρχιεπίσκοπο Κρήτης πραγματοποιήθηκε κανονικά στο Ενιδρείο Θαλασσόκοσμος. Και στο Ρέθυμνο υπήρξαν δυσκολίες, καθώς ο μεν αγιασμός έγινε, δεν πραγματοποιήθηκε όμως η λιτάνευση του Τιμίου Σταυρού που γίνεται κάθε έτος μετά τη δοξολογία. Τον Σταυρό έπιασε ο αστυνομικός στο επάγγελμα Θεοφάνης Πατέντας. Είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι στο Σταυρό, πρώτη μου φορά στο Ρέθυμνο που πηδάω. Είμαι από Πάτρα. Εύχομαι στον κόσμο όλο υγεία, αγάπη και στα παιδιά που πηδήξανε και του χρόνου να είμαστε καλά. Να ευχηθώ σε όλο τον κόσμο αυτή τη μεγάλη μέρα των Θεοφανίων το φως του Χριστού να φωτίσει τα σκοτάδια των υπάρξεών μας. Είναι αλήθεια ότι ζούμε σε μέρες δύσκολες και χρειαζόμαστε αυτόν τον φωτισμό. Να τον καταλάβουμε, να τον κλείσουμε βαθιά μέσα στην καρδιά μας και αν μπορούμε στο μέτρο των δυνατοτήτων μας να το δίνουμε όπου βρισκόμαστε. Χρόνια πολλά σε όλους, καλή χρονιά. Και άλλη μια χρονιά φέτος τιμήσαμε τη σημερινή ημέρα των Θεοφανίων. Να ευχηθώ το 2017 να είναι έτος ανάτασης προσωπικής, οικογενειακής και κυρίως εθνικής. Θα είναι ένα έτος προκλήσεων. Θεωρούμε ότι θα είναι και ένα έτος επίσης μιας πολιτικής αλλαγής, προκειμένου η πατρίδα μας να προχωρήσει μπροστά. Καταρχάς να ευχηθώ σε όλο τον κόσμο, στους ρεθυμιώτες, στους κριτικούς, σε όλη την Ελλάδα, χρόνια πολλά, καλή χρονιά, να έχουμε δύναμη, να έχουμε υγεία πρώτα απ' όλα, να έχουμε υπομονή και να έχουμε και ελπίδα και να πιστεύουμε ότι με πολλή δουλειά και συνεργασία μεταξύ μας, τα καλύτερα θέλουμε να ελπίζουμε ότι θα είναι μπροστά μας. Εύχομαι σε όλο τον κόσμο καλή φώτιση. Και ιδίως αυτούς που παίρνουν τις αποφάσεις να είναι φωτισμένες και να οδηγούν τον κόσμο στο καλύτερο με ειρήνη, αγάπη και αλληλεγγύη. Στα Χανιά η τελετή έγινε κανονικά στον Ελληνικό Λιμένα με τους βουτυχτές να πέφτουν στο νερό και τον Σταυρό να βγάζει ο Αλέξανδρος Παραστατίδης. Έχουμε υγεία και χαρά σε όλο τον κόσμο και... Και εύχομαι να είναι καλά εκεί που είναι ο αδελφός μου, για τον αδελφό μου το κανά. Ο αδελφός του υπηρετεί σε στρατιωτική μονάδα. Ευχές στους πολίτες έδωσαν και αυτοδιοικητικοί φορείς. Πολιτικοί μας να χρησιμοποιούν πιο πολύ τον ορθό λόγο και τη λογική και να αφήσουν την ελπίδα στην Εκκλησία και στο Θεό. Νομίζω ότι έτσι μπορεί ο λαός μας να πάει καλύτερα, να λένε αλήθειες στο λαό μας, να προετοιμάζεται για τα δύσκολα και τη Θεία Χάρη να φωτίσει τα μυαλά όλων μας να πορευτούμε το σωστό δρόμο με αλήθειες και όχι με φρούδες ελπίδες. Και σήμερα εδώ στον Ενετικό Λιμένα μετά τη δοξολογία στη Μητρόπολη διατηρούμε την παράδοση, τη μεγάλη αυτή χριστιανική εορτή και εύχομαι, όπως τα νερά σήμερα ήταν ήρεμα παρά τις προβλέψεις των μετεωρολόγων μας, εύχομαι να είναι ήρεμα το 2017 για τη χώρα μας, ούτως ώστε να μπορέσουμε να προχωρήσουμε και να εξέλθουμε από αυτή την κρίση, δημιουργώντας ό,τι καλύτερο μπορεί ο καθένας από το μετερίζει, από τον τομέα του. Και στο λιμάνι της Σούλας έγινε ο αγιασμός των υδάτων με τον Σταυρό να βγάζει από το νερό ο αστυνομικός Νίκος Λεκάκης. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά, με υγεία. Είναι μεγάλη τιμή να βουτήξει ο Σταυρό για τον χριστιανισμό και γενικότερα για τα έθιμό μας. Αγιασμοί πραγματοποιήθηκαν και σε δεκάδες ακόμα τοποθεσίες σε ολόκληρη την Κρήτη.